Ήθελα παρακαλώ να συμπληρώσω ότι και κάτω από το πρίσμα μιας συγχώνευσης τραπεζών, η οποία ας πούμε θρυλείται, θα μπορούσαν κάποιες τράπεζες να συγχωνευτούν ενδεχομένως και να έχουν καλύτερες οικονομίες κλίμακα, ας πούμε, και ίσως ένα πλεονάζον προσωπικό. Και κάτω από εκεί είναι η ερώτηση, παρακαλώ. Δεν πιστεύω ότι θα γίνουν συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει μια φιλολογία η οποία κρατάει εδώ και χρόνια. Η λύση στην Ελλάδα είναι να έρθουν ξένες τράπεζες και να αναλάβουν ελληνικές τράπεζες. Το να συγχωνευτούν ελληνικές τράπεζες μεταξύ τους, δηλαδή το να σώσουν δημόσιες τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες, δεν το θεωρώ σωστό. Το πιο σωστό είναι οι τράπεζες, αν έχουν πρόβλημα κεφαλαίου, να ζητήσουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στο μνημόνιο περιλαμβάνονται όροι για το πώς θα πρέπει να γίνει αυτό. Στην αρχή με προνομιούχες μετοχές. Αν κατόπιν οι μετοχές αυτές δεν μπορούν να εξοφληθούν, θα γίνουν κοινές, δηλαδή το κράτος θα αναλάβει την πλειοψηφία και μετά θα μπορεί το κράτος να ιδιωτικοποιήσει, έτσι, αλλά με διαγωνιστικές διαδικασίες τις τράπεζες αυτές. Τώρα, συγχωνεύσεις με τη βία, εννοώ τσάτρα πάτρα, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει. Πιστεύετε ότι οι ξένες τράπεζες θα έρχονταν εδώ και θα έπαιρναν κάποια ελληνική? Οπότε πάλι απλάει το ερώτημα. Νομίζω αν τους πείσουμε ότι προχωράει το πρόγραμμα εξυγίανσης, επομένως η ελληνική οικονομία τίθεται σε νέες βάσεις. Ναι, μην ξεχνάτε ότι η Crédit Agricole ήρθε στην Ελλάδα την επομένη που υπογράψαμε τη συμφωνία ένταξη στο ευρώ. Άρα χρειάζεται καταλυτικές ημερομηνίες για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα η Ελλάδα, για παράδειγμα, χρειάζεται να αποδείξει ότι πάει καλά. Όταν το αποδείξει αυτό, εγώ πιστεύω ότι ξένο κεφάλαιο αυτοί θα έρθει. Αυτοί όμως θα μπορούσαν να απολύσουν κάποιους. Δεν έχουν απολύσει. Δεν έχουν απολύσει κανέναν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ναι. Κακώς κατά την άποψή μου. Ναι. Εντάξει. Παρακαλώ. Όχι, όχι. Εδώ είναι Χρήστος Παύλου. Θείος μήπως τη γίνεται σχέση. Όχι, 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 όχι. Χημικός μηχανικός είμαι. Κύριε καθηγητά, έχει λεχθεί καταρχήν θα επιδιώξω να είμαι πολύ σύντομος, παρόλο που είναι πολλές έτσι απορίες. Ή οι θέσεις, όπως θέλετε, πες το. Δείξατε με επιμονή ότι από το 1995 έως το 2006, αν καλά συγκράτησα στα διαγράμματα, έχουμε μία μόνιμη αύξηση του ΑΕΠ γύρω στο 4% κατά μέσο όρο και πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως το 2008. Λοιπόν, καλώς, καλώς, εντάξει. Η ισχυρά απορία είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν να καταρρεύσει έτσι, λες και κόβεις, να πούμε, μία φέτα καρπούζι, μία χώρα η οποία έχει τέτοια ορμή εδώ και 15 χρόνια? Αυτό ακούγεται τρελό, δηλαδή. Άμα το σκεφτεί κανείς άνθρωπος της δράσεως, των επιχειρήσεων, δεν είναι τόσο κούφιο αυτό. Ή εκτός αν ήταν τόσο πολύ κούφιο. Γεννάει επομένως το ερώτημα. Μήπως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η κανονική μεταβολή, η τυπική μεταβολή του ΑΕΠ, αλλά από τι αποτελείται, τι μεγέθυνση συνιστούν τη μεταβολή αυτή. Άλλο πράγμα δηλαδή είναι μεταβολή σε τεχνολογικά προϊόντα. Άλλο είναι σε λόγω προϊόντων τα οποία έχουν, ξέρω εγώ, μπορούν να πουληθούν διεθνώς, έχουν σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Άλλο είναι να είναι κυρίως σε στήριξη κατασκευής σπιτιών. Άλλο πράγμα είναι να είναι η αγροτική παραγωγή, δηλαδή το ροδάκινο που είναι το παραδοσιακό προϊόν της ελληνικής, να πούμε, αγροτικής οικονομίας. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι, κατά συνέπεια και σε συμπέρασμα, να αποτελούν προϊόντα που έχουν χαρακτήρα ανταγωνιστικό διεθνώς και επομένως είναι πιο καλά πατημένα, πατάνε πιο καλά, και άλλο πράγμα είναι κάτι το χαλαρό. Κατά προέκταση τώρα, κατά προέκταση αυτού, όταν βλέπουμε ότι έχουμε ένα κρακ, κυριολεκτικό κράκ στα οικονομικά μεγέθη, απότομη αύξηση των ελλημάτων, των ισοζυγίων κτλ. Τώρα, πώς θα γίνει να δεχτούν άτομα που κυβερνούν, δεν αναφέρουν προσωπικά, μέσα σε όλο το πολιτικό φάσμα, να υιοθετήσουν αρχές που μέχρι εχθές τις εφαρμόζαν από την ανάποδη. Που πολλοί από αυτούς μέχρι εχθές τις εφάρμοζαν από την ανάποδη. Σήμερα δεν ακούστηκε ότι τα κυβερνητικά άτομα σε ανώτατο επίπεδο τα οποία δέχονται το πρόγραμμα στήριξης, το υφιστάμενο μνημόνιο, μετρώνται στο ένα δάκτυλο του ενός χεριού. Ο διευθυντής της οικονομικής καθημερινής,
ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στην αντίστοιχη εκπομπή του Sky το πρωί, 9 η ώρα. Οπότε επανέρχομαι στο σημείο εκείνο που μου είπατε, περιμένετε, θα ακούσετε πιο μετά. Πώς δηλαδή να ηρεμήσουμε ότι αποκλείονται εξοργιστικές εξελίξεις όπως πτωχεύσεις, πιθανή έξοδο από το ευρώ, δυνατές εναντιώσεις τύπου Γερμανίας και δεν ξέρω εγώ τι, και εναντίον μας, σε 6 μήνες, 12 μήνες, ένα χρόνο κλπ. Όλα αυτά είναι αγωνίες. Παρακαλώ τη σχολεία. Μάλιστα. Ωραία. Η Ελλάδα δεν κατέρευσε λόγω σύνθεσης των προϊόντων που παράγει και εξάγει, αλλά κατέρευσε για αυτό που σας έδειξα, ότι τα τρία τελευταία χρόνια, 7, 8 και 9, είχε μία δημοσιονομική εκτροπή την οποία απέκρυψε. Έτσι. Άρα λοιπόν απεκαλύφθη το 9, αποκαλύφθη στο τέλος του 9, ότι το έλλειμμα του 9 δεν ήταν 5%. Μάλιστα, αν θυμόσαστε, ο προϋπολογισμός έλεγε 2,7 ο αρχικός του 9. Για θυμηθείτε, ήταν 13,6. Αυτό προκάλεσε την κατάρρευση. Εδώ είπαν οι ξένοι επενδυτές ότι αυτοί εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν η κατάρρευση δεν προήλθε από την σύνθεση του ΑΕΠ, ούτε έχει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι και άλλες χώρες καταρρεύσανε παρά τον υψηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Και θα έλεγα ότι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα η κατάρρευση αυτή είναι δημοσιονομική, έτσι, και επειδή ακριβώς είναι δημοσιονομική και δεν είναι τραπεζική, βελτιώνεται. Για δείτε την Ισπανία όμως τώρα, που έχει καταρρεύσει η οικοδομή. Η Ισπανία ήταν το κατεξοχήν, ας το πω έτσι, παράδειγμα φούσκας, διότι είχε φτάσει η οικοδομή να αποτελεί το 25% του ΑΕΠ. Στηρίχθηκε πάρα πολύ στην αύξηση των τιμών των οικιών, με αποτέλεσμα η αναστροφή, η πτώση των τιμών των οικιών έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ισπανική οικονομία, παρά το γεγονός ότι η οικονομία αυτή δεν έχει καθόλου δημόσιο χρέος. Έχει δημόσιο χρέος πολύ χαμηλότερο και από τη Γερμανία ακόμα, 45%. Άρα βλέπετε, σε κάθε χώρα είναι διαφορετικά τα αίτια κατάρρευσης. Στην Ελλάδα είχαμε μία φούσκα που είχε να κάνει με το δημόσιο. Κοροϊδέψαμε. Ούτε το έλλειμμα το 13,6 ήταν το μεγαλύτερο, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη. Όπως σας είπα, στην Ιρλανδία είναι μεγαλύτερο ακόμα. Και στη Γαλλία περίπου 13,5 είναι. Άρα είναι η ξαφνική αποκάλυψη του ελλείμματος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όταν ερωτηθήκαμε, λόγω απειρίας των κυβερνώντων, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε αμέσως μέτρα, αλλά αρχίσαμε να μυρικάζουμε ότι θα κάνουμε Α, Β, Γ, Δ. Και ο Πέλεκης έπεσε βαρύς. Τώρα. Αυτό που είπατε μετά. Τώρα δεν έχει σημασία τι λέει ο κάθε ρεπόρτερ στο ραδιόφωνο. Σημασία έχει ότι ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι η χώρα αυτή είναι δεσμευμένη να ακολουθήσει το μνημόνιο. Εγώ πιστεύω, αν έστω και ένας υπουργός βγει και πει ότι, όπως λέτε, επειδή είναι, μετρούνται στο δάχτυλο του ενός χεριού, έτσι. Ένα δάχτυλο δηλαδή, λέτε, έτσι. Όχι, δάχτυλο του ενός χεριού. Εγώ νομίζω όποιος υπουργός το πει αυτό, την επόμενη ώρα δεν θα είναι υπουργός. Άρα λοιπόν μην ακούτε τι λέγονται στα ραδιόφωνα. Ας επιμένουν, ναι, να σας πω κάτι. Ναι. Σας άκουσα. Επομένως, σημασία για την Ελλάδα, για να φύγει έξω από αυτή τη στενοπού, είναι να παράγει αποτελέσματα. Και το σημαντικό το αποτέλεσμα είναι ο μήνας εξέλιξη των δημοσιονομικών μαγεθών. Αυτό είναι το βασικό. Όσο πάμε καλά εκεί, μη φοβόσαστε. Όταν δείτε και αρχίζετε και αυτό το πράγμα αρχίζει και ρετάρει, τότε να έχετε φόβο. Δηλαδή, κάθε μήνα πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις που κάνει η κυβέρνηση για τα έσοδα και τις δαπάνες. Το κλίμα σήμερα πάντως για την Ελλάδα είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν από λίγες μέρες. Να ξέρετε, δηλαδή, αρχίζουν πια οι αγορές και αντιλαμβάνονται ότι κάτι κινείται. Δεν πάμε δηλαδή προς χειροτέρευση, πάμε μάλλον προς υπιότερη κατάσταση. Ναι, όχι, θα χάσουμε. Ναι. Η κυρία δίπλα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν στην Ελλάδα δύο νομίσματα, το ευρώ και η δραχμή. Με τίποτα. Λόγω του ελλείμματος ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Αν θέλεις να βγεις από το ευρώ, πρέπει να φύγεις και τελείως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πρέπει να χάσεις τα κονδύλια σου από τα διαρθρωτικά ταμεία κλπ. Πρέπει να φύγουμε, δηλαδή να γίνουμε χώρα εκτός Ευρώπης. Και αυτό δεν μπορεί να μας αναγκάσει κανείς. Μόνο μόνοι μας μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά νομίζω εθελοντές αυτοκτονίας πολύ λίγους θα βρείτε.